Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτονέα. Σήμερα 9 Δευτέρα του 2023 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Αλλά πριν πάμε στα κρυπτονέα νέα μα, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Σισμανίδη, ο οποίο αναβάθμισε τη συνδρομή του και από την κατηγορία Γαρίδα πήγε στην κατηγορία Φάλαινα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και εμεί μπορούμε να συνεχίσουμε τα ανταλλακτήριά μα. Λοιπόν, στο Twitter, ο διευθύνων σύμβουλο τη Coinbase, ο κύριο Μπράιαν, έγραψε ένα νήμα, δηλαδή ένα κείμενο, το οποίο ουσιαστικά έλεγε ότι έχουν ακούσει φήμε ότι η SEC θέλει να απαγορέψει το staking για όλου του Αμερικάνου Γενικότερα. Και όπω είπε ο ίδιο, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό και αρνητικό για του Αμερικάνου. Παρ' όλα αυτά, η ΣΕΚ έκανε κάποιε κινήσει και αυτό που έκανε ουσιαστικά είναι να διερευνήσουν το κράκεν για παραβίαση τίτλων τυπική ΣΕΚ. Εμεί, μια που είμαστε στι αρχέ, θα πάμε και στι νοτιοκορεάτικε αρχέ, οι οποίε θα πάνε οι ίδιε στη Σερβία ώστε να συλλάβουν τον Ντούκου Αν. Από ό,τι λένε, ξέρουν περίπου που μένει και θα πάνε να τον συλλάβουν. Αυτό συμβαίνει διότι η Σερβία δεν έχει υπογράψει κάποια συμφωνία με την Νότια Κορέα, έτσι ώστε να μπορούν να συλλάβουν οι ίδιε ίδιε οι σερβικέ αρχέ τον κύριο Ντούγκαν για να του στείλουν πακέτο στην Νότια Κορέα. Οπότε πρέπει να πάνε ότι ο Κορεάτε αξιωματούχοι οι ίδιοι στη Σερβία για τον συλλάβουν. Αν ο κύριο Ντούγκαν δεν έχει φύγει μέχρι τότε. Και εμεί θα πάμε και στα νομίσματά μα και θα πάμε στο Τσίλι, το οποίο έχει κάνει μια εντυπωσιακή αναβάθμιση κατ' εμέ. Επιτέλου, κυρίε και κύριοι, το Τσίλι έφυγε από την αργή και ακριβή αλυσίδα του Εθύριου και έχει τη δικιά του αλυσίδα Layer 1 με υποστήριξη EVM από ό,τι διαβάζω. Εξαιρετικά νέα για το ίδιο το Τσίλι και θέλω να ελπίζω ότι τώρα μπορεί να αναπτυχθεί επιτέλου, όχι φύγει. Από την αργή και ακριβή αλυσίδα του μου όπω είπα. Και τώρα θα πάμε και στο Algorand, το οποίο οθεί την υιοθέτηση Web3 στην Ινδία μέσω συνεργασιών. Έχει συνεργαστεί με σχολεία, πανεπιστήμια, επιχειρήσει και μέσα από όλα αυτά θα προωθήσει ουσιαστικά την εκπαίδευση για το Web3. Αλλά η μεγαλύτερη απορία μου είναι για ποιο λόγο το Algorand. Την ίδια την Ινδία έχει τη βάση τη στο Polygon. Πώ ξέφυγε μια τέτοια συνεργασία από το Polygon και ήρθε το Algorand από την άλλη πλευρά του κόσμου για να πάρει αυτή την συνεργασία. Αυτή είναι η απορία μου. Εμεί θα πάμε στο Stellar, το οποίο έχει ανοίξει ένα ταμείο. Λοιπόν, μιλάμε για ένα ταμείο χρηματοδότηση αξία 10 εκατομμυρίων δολαρίων που θα πάει σε συγκεκριμένα πράγματα. Και ποια είναι αυτά. Συγκεκριμένα αυτά τα χρήματα θα πάνε για το Soroban. Το Soroban είναι η νέα πλατφόρμα έξυπνων συμβολέων του Stellar. Και αν είστε προγραμματιστή, μπορείτε να κάνετε αίτηση για να πάρετε κάποια χρήματα από αυτό το ταμείο για να φτιάξετε έξυπνα συμβόλαια αποκλειστικά για την καινούργια πλατφόρμα του Stellar. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η πλατφόρμα βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο ακόμα και θα βγει σε κυκλοφορία το πρώτο του 2023. Οπότε σημειώστε το στα μερολόγια σα, διότι μπορεί να δούμε άνοδο στην τιμή του Στέλλαρ εκείνη την περίοδο. Και μέσα πάμε στο τελευταίο νέο τη ημέρα μα και θα πάμε στο Tron που θέλει να αναπτύξει ένα ταμείο AI. Από ό,τι λέει το Tron, έχει κάνει ένα ταμείο ή μάλλον θέλει να κάνει ένα ταμείο αξία 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Που όλα αυτά τα λεφτά θα μπουν στην AI. Και εγώ οφείλω να σα θυμίσω αυτό το σημείο ότι το Tron είναι το νόμισμα που όταν ήταν τη μόδα στο Ethereum έλεγε ότι είναι ο Ethereum Killer. Όταν έγινε τη μόδα στο Solana έλεγε ότι είναι το Solana Killer. Όταν ήταν στη μόδα το Luna, έλεγε ότι είναι ο Τέρα Λούνα Killer και τώρα είναι στη μόδα τα AI και λέει ότι θέλει να κάνει ένα ταμείο που θα μπουν όλα αυτά τα λεφτά μέσα στην AI. Το τρώνε πολλά, λέει ανά τα χρόνια και δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά να πω εγώ στο σημείο. Αναμένουμε να δούμε αν η AI είναι από τα πράγματα που έχει υποσχεθεί και θα τα κάνει. Και τώρα θα συνεχίσουμε και στην κρυπτοαγορά που είναι πάρα πολύ πτωτική σήμερα ή μάλλον απλά πτωτική. Η πτώση 3% στο 24 για το Bitcoin είναι ένα τίποτα, είναι κάτι συνηθισμένο για μα. Και από τεχνική ανάλυση βλέπουμε ότι η τιμή έχει μέχρι στιγμή σπαουτώσει τέλεια πάνω στον 21 EMA που έχω βάλει. Κοιτάξτε εδώ πέρα, έχει κάτσει εξαιρετικά, ακριβέστατα θα έλεγα. Έχει και ορεκτικά κάνει ένα μικρό bounce εδώ. Παρ' όλα αυτά, να θυμίσω ότι αυτό είναι το σημερινό μα κεράκι και είναι η αρχή τη μέρα ακόμα. Οπότε αναμένουμε να δούμε αν θα πάει από κάτω ή θα μείνει πάνω από τον 21 EMA. Αλλά μέχρι στιγμή φαίνεται να έχει κάνει αρκετά καλή αντίσταση εδώ. Και εμεί απλούστατα αναμένουμε τα νέα εξελίξει. Αυτά θα τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 9 Δευτέρα 2023. Να σα ενημερώσω το περιεχόμενο που Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο και εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση να το θέλει η επενδυτική συμβούλη μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν. Στο τέλο του επεισοδίου, να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.